Φίλες και φίλοι του Μπάσκετ Τσίρι, καλησπέρα. Έστω και με λίγη καθυστέρηση, παίζουμε ήδη 2 λεπτά στην αναμέτρηση Spartans με τα πράσινα λευκά και τον Έγινα Μπούλς με τα αυλιά σκούρα. 0-0 είναι η αναμέτρηση. Όπως έχει χαρακτηριστεί στα χαρτιά, είναι υπέρτατη αναμέτρηση για την Progressive League. Δύο ομάδες που αν είχαν ξεκινήσει στο πρωτάθλημα νωρίτερα σίγουρα θα καταταχθεί σε τουλάχιστον μία κατηγορία ψηλότερα. Εδώ είναι το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον drive και την αλλαγή χεριού του Μανώλη Βλατζή για την Έγινα. Απάντηση άμεση από τον Καταλέτρη για 3. Για 2 μέτρησε τελικά. Και οι δύο ομάδες προσωπικές άμυνες με αρκετή διάθεση από την αρχή, χωρίς 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά προσαρμογής, ζεστές και αφοσιωμένες. Εδώ ένα πολύ ωραίο κόψιμο από τον παπά. Άστοχος και από τα εξωτερικά περί την μπρούστα. Ο Χρήστος Πάθης κάνει για την Έγινα, καθώς όπως λέει διαιτής χτύπησε στο πόδι του παίχτη των Spartans. Ο Μπούστας είναι στην κορυφή, ταλαιπωρεί τον παπά, μια σπιγκίνηση αφήνει τελικά στον Λατζή μέχρι μέσα. Δεν υπάρχει πάρει στο τρέιλερ. Θα πάρει το φάουλ του Λατζή για 3 προσπάθεια. Μέσα οι πρώτες 2 για τον Χρυσοσπάθη. Μέσα και η τρίτη για το 2-8. Ο Κουζουάζης τώρα θα βγάλει για τον Κούστα που περνάει το κέντρο. Θέλει να πάει μέχρι μέσα αυτός. Δεν έκανα το καλάθι αλλά το reverse λέει είναι άστοχο. Ο Καλέτρης από πλευρά. Προβάδισμα για τους Spartans σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά. 2-11. Ο Ζουάζης μια προσπάθεια χωρίς ισορροπία, δεν βρίσκει κανένα στόχο. Εύκολα ο Σταυρόπουλος στο rebound. Κακός χειρισμός εδώ του Σαφρά. Ο Μεσοσπάθης ίσα ίσα πατάει τη γραμμή. Time out νωρίς νωρίς για την Έγινα που δεν ξεκίνησε καλά. Επανήλθαμε από το time out. Ο Γιάννης Βλατζής έκανε ένα λάθος στην πλευρά επίδεσης της Έγινας. Έδιεξαν οι Spartans. Εύκολο το λέει από τον Σαφρά. Άλλοι δύο πόντοι για τους κυπεδούχους Spartans. Βάζει στο σπίτι, ωραία. Στο σπίτι για δεύτερη φορά μπροστά στο Χρυσοσπάθη. Σε ένα ωραίο καλάθι με τα μπλα από κοντά. Ο παπάς αναλαμβάνει το σετάρισμα. Και σας πάρει στο τρέιλερ. Ξανά στον παπά. Γυρνάει η μπάλα. Για 3 ο Σαφράς. Δεν μπορεί τώρα. Ψηλά ο Γουζουάζης. Εξασφαλίζει το αμυντικό rebound. Το ίδιο θα κατεβάσει. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έχουν κλείσει οι διάδρομοι. Η πάση ανέκατο πουθενά. Ο παπάς θα μαζέψει. Υψώνει τον κανένα, ο Σαφράς τελικά μαζεύει, παίρνει το φάουλ από τον Βλατζή, από τον Γιάννη Βλατζή. Yeah.
αρκετά νεύρα, χαρακτηριστικό του της σημαντικότητας της αναμέτρησης. Τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις πρώτες θέσεις θα κριθούν κατά μεγάλο βαθμό από αυτό το μάτς. Σαφράς. Μπάλα πέρασε έξω από τον Χρυσοσπάθηλο, ο διευθυντής της πλάγιας γραμμής. Ακριβώς 4 λεπτά πριν την πρώτη δεκαλέπτου. Ο Γιάννης Βλατζής αναλαμβάνει το κατέβασμα, στρίγμα για μεταφορά. Αρκετά λάθη σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού και για τις δύο ομάδες. Στην οργάνωση για τους Σπάρτανς ο Νικολάς που πέρασε πριν από λίγο. Θέλει να βγάλει έξω το Μεγαλέτρι, είναι μακριά αυτός από το καλάθι. Παραγυρίζει Σταυρόπουλος ο λόγος στον Καραγιάννη. Θέλει να κάνει το reverse layup. Τα καταφέρνει από τις επιθυμίες του πάγκου. Λατζής πιέζεται από τον Παπά. Αφήνει στον Καραγιάννη στον μήπος. Θέλει να παίξει το Καλέτρι. Δεν του κάνει παρά το χατήρι. Κυλάει εκτός. Ο Παπάς στο χειρισμό στη γωνία ο Χρυσοσπάθης. Θέλει να παίξει με πλάτη, επιθετικό φάουλ. Ο Χουζουάδης έβαλε σωστά το κορμί του. Αρκετός εκνευρισμός στη στάξη των Spartans. Οξύμορο λίγο, καθώς είναι μπροστά με 11. Τώρα θα δω τη συνέχεια. Ο Μούρτζης πέρασε τον Άσο. Ο τρίτος Άσος που δοκιμάζει έγινε αυτό το δεκάλεπτο. Μουζουάζης. Θέλει να προσφέρει τον Καραγιάννη. Έξω το καλέδρι αυτός. Γυρνάει εκτονή έξοχα. 15-6. Κολλάς, παίρνει το σκύλο Σταυρόπουλου. Καλά φτάνει στον Παπά που θέλει να διευθύνσει, δεν έχει χώρο. Τώρα δίνει στον Σταυρόπουλο που παίζει με spin κίνηση από το low post. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Κουνάδης τελικά συγκρατεί το αμυντικό rebound. Μούρτζης στην πρώτη πάσα, αργά. Πιέζεται από τον Κολλά, αφήνει στο κουβάζι. Θέλει να διευθύνσει μέχρι μέσα. Φτάνει στο καλάθι. 15-8. Σταυρόπουλος έρχεται από το τρέιλερ με μια τρίπλα, φτάνει μέχρι μέσα για το 17-8. Έχουν επιλέξει οι Σπάρτανς να πιέσουν πολύ το χείρι στον αντιπάλων. Μπουζουάζης, πολύ ωραία σκαστή πάσα για τον Καραγιάννη που αφήνει την μπάλα σωστά, δεν την βοήθεια του Καβλίου στο καλάθι. Καλέτρι στο low post. Απέναντι για τον Ρόκο, άστοχο το σούτ των τριμπόντων. Μπουζουάζης για τον Καραγιάννη. Περνάει οριακά ο Καραγιάννης στο κέντρο. Δεν κάνει καλή προσπάθεια, της επάνω στον Σταλόπουλο. Λάθος και από τον Καλέτρι στη συνέχεια. Σπαρίζει για 3. 17-13. 50 δεύτερα ακόμα για το τέλος του πρώτου περίοδου. Τώρα ξεκινάει πάλι ο χρόνος. Στη γωνία ο Καλέτρης. Έξω για τον Παπά, ζητάει το σκρίνι του Σταυρόπουλου. Αλλάζει άμυνα. Δεν κάνει καλή πάσα ο Παπάς. Ο Κουνάτης μάζεψε ο Μούρτζης τώρα. Προσπαθεί να βρει ένα άνοιγμα.
σταματάει την τρίπλα. Αφήνει στον Καραγιάννη που είναι τρέιλερ. Κουνάδι στο λόγο με τον Σταυρόπουλο. Γυρνάει στο δεξί του χέρι. Να λοιπόν, καθάρισαν το μυαλό τους οι γινιώτες, ξεπέρασαν το κακό ξεκίνημα, φτάσανε κοντά σε απόσταση βολής, 17-15, απόσταση μπορεί να μικρύνει ακόμη περισσότερο ο σέντερ της Έγινας. Αντίστοιχα οι Σπάρτανς ξεκίνησαν δυνατά με καλές επιλογές, μετά χάλασαν το μυαλό τους, δεν κατάφεραν να βγάλουν σωστές επιθέσεις τα τελευταία 3 λεπτά. Για επίθεση, Καραγιάννης από τα 6 μέτρα. Η μπάλα δεν την κάνει και κατήρι. Ο Ρόγκος μάζεσε πολλά. Προλαβαίνει τον χρόνο, πετάει την μπάλα. Δεν καταλήγει στο καλάθι. 17-15 προηγούνται οι Σπάρτανς στο πρώτο δεκάλεπτο. Έτοιμα ώρα να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. Η πρώτη επίθεση είναι για την Έγινα. Γιατί είναι το μπάλα πρόσπιση ο Πάρτανς. Με τον Κολλά δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Μούρτζης, ο Αντώνης Μούρτζης έτρεξε και έκλεψε. Διόρθωσε το λάθος του προηγουμένως. Μούρτζης, ένα runner με ταμπλό, βρίσκει στόχο. 17 όλα. Ρόκος, το τρέιλερ Σταυρόπουλος. Θέλει να παίξει με τον Καραγιάννη. Πατάει δυνατά, προσποιείται. Πολύ καλό τελείωμα. Ζητάει και κάτι παραπάνω. Ίσως να υπήρχε, ό,τι και να γίνεται. Καραγιάννης, για τρεις. Δεν φτάνει η μπάλα στο καλάθι. Ο Παπάς ανοίγει τον ασκελισμό του. Σωστή στιγμή για πάσα για τον Σταυρόπουλο που βάζει άλλο ένα καλάθι. Σε όλο το γήπεδο η πράσινη άσπρη. Λάτζης παίρνει το φάουλ από το Σταυρόπουλο που δεν πρόλαβε να κερδίσει το διάδρομο. Το φάουλ δόθηκε στην προσπάθεια. Δικαίωμα και δύο βολές για τον γκάρ της Έγινας. Κολλάς, κλειτάω και τον Παπά. Νέος πλήτ. Κλείνει αυτός, κάνει την μπάλα από τον Μούρτζη. Βρίσκει τον Κουνάδι. Αυτός κάνει κακή πάσα, επεμβαίνει ο Ρόκος. Σταυρόπουλος τώρα. Δεν καταφέρνει να φτάσει μέχρι μέσα. Πρόλαβε ο Βλατζής να παρεμβληθεί. Η κατοχή παραμένει για τους Σπάρτανς. Από την τελική θα γίνει η επαναφορά. Παπάς δεν βρίσκει χώρο να εκτελέσει. Καγκαλέτρης για δύο από τα 6 μέτρα. Πολλά στο επιθυμητό rebound. Ξεχάστηκε από τα μπλοκ. Πάσα για τον Καγκαλέτρη που έχει ξεχαστεί αρκετή ώρα μες στη ρακέτα. Γύρισε ωραία με αριστερό πίβοτ και το δεξί χέρι για το 21-20. Σημαντικότερος παίκτης για τους Μπουλς σήμερα ο Καραγιάννης. Σταυρόπουλος θα γυρίσει, θα κλειστεί όμως και θα κάνει κακό τελείωμα. Ο Καραγιάννης μάζεψε για τον Κατσά. 2 εναντίον 2 τώρα. Skip pass για τον Μούρτζη. Αυτός περιμένει. Νέα skip pass για τον Κατσά, δεν είναι μόνος του. Εκτελεί για 2, υπάρχει την ομάδα του μπροστά με ένα πόδι, 21-22. Αρκετά παραγωγικό μάτς μέχρι στιγμής.
αν εξαιρέσει το πρώτο δίλεπτο, το οποίο και χάσαμε. Έχασε ο Φακός. Ούτε με αυτό λοιπόν, άστοχο το Supreme Fall για το μεγαλύτερο. Μάζεψε ο Βλατζής και τώρα Μούρτζης περνάει το κέντρο. Αποφεύγει τον Κολιά. Καραγιάννης στο πάιπ. Ξανά Μούρτζης. Κατσάσε. Παίρνει το screen και βγαίνει στη γωνία. Τώρα δίνει κλέβουνε οι Spartans παράλληλα με το τέλος του χρόνου επίθεσης. Συνέχεια στο μάτς. Παπάς. Πάει μέχρι μέσα. Ωραία σκαστή πάση με τον Γαλέτρη. Θα πάρει το φάουλ. Time out κατά τον πάγκο του Spartans. Πάσα για το σπαρί, πέρασε. Για τρεις αυτός μπροστά στο χρυσοσπάθι. Δεν θα βρίσκω το καλύτερο στην καλύτερη θέση. Πάζει στο rebound. Σαφράς. Και τώρα έβαλα στη χέρια του Κολλά. Βουζουάζεις πολύ καλό overplay στο χρυσοσπάθι. Θα κλέψει την μπάλα. Μπρούστας δεν μπορεί να συγκρατήσει γνωστά. Τώρα θα βρίσκω το Βουζουάζι πριν σαν τρέιλερ. Ξανά Μπρούστας στο κόψιμο. Έξτρα πάσα. Δεν υπήρχε σφύριγμα για τρία. Τελείωσε τη φάση έξω από πέτρι στον Bulls. 21-24. Σταυρόπουλος στο τρέιλερ. Ωραία πάσα για το προσπάθει που παίρνει το φάουλ. Κάνει την προσπάθεια. Μπορούσε να σηκωθεί λίγο πιο δυνατά ο ψηλός των ανοιχτόχρωμων. Σήμερα Spartans πήρε τις δύο βολές παρόλα αυτά. Μέσα και οι δύο, 5 στις 5 για το χρυσοσπάθι από το από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Μπρούστας. Από το πόδι του Κολλά η μπάλα πέρασε έξω. Βουζουάζεις για το σπαρί, πήγε αυτός. Δύσκολη προσπάθεια να κοπεί από το χρυσοσπάθι. Δεν είναι καλή επιλογή, μπροστά στον πολύ ψηλό καιρό που προσπάθει. Δέχτηκε το στόπ. Στη συνέχεια γίνε φάουλ. Κολλάς, αποφεύγει τον Μπρούστα προσωρινά. Θέλει να πάρει την baseline, κλείνεται. Βγάζει για το ξεσπάθι. Για τρεις αυτός, πάνω σε άμυνα. Αβρίστοχο. Δύσκολο σουτ. 26-24, εκ νέου προσπέρασμα. Χέρι με τον Κατσά, έρχεται αυτό στην κορυφή. Αδειάζει για να παίξει ο Βουζουάζι, δηλαδή παρόλο που δεν έχει το πρόβλημα ύψους. Κατσάς, θα εκτελέσει βλέποντας τον χρόνο. Αστοχείο θα τους πάθεις εύκολα και ψηλά το rebound. Κολλάς. Κάνει την ισορροπία του. Ο Βουζουάζις κάνει μια προσπάθεια αυτοθυσίας στην άμυνα, η οποία δεν αποφέρει καρπούς, αλλά σίγουρα είναι για χειροκρότημα. Κακή πάσα. Η επαναφορά για τους Bulls θα γίνει από την baseline, καθώς δεν ακούμπησε κανείς. Αρκετά νεύρα. Τώρα θα γίνει επαναφορά.
Μπρούστας πετάχτηκε και πήρε. Πείτε. Αφήνει στο Γουζουάζι. Κατσάς. Έξτρα πάσα για το σπαρί. Ελεύθερο σου πια τρεις. Ψηλά ο Μπρούστας. Γουζουάζις. Βγάζει ψύχρεμα έξω. Σπαρίς. Στη γωνία ο Κατσάς. Προσπείτε. Περνάει για τον Κουνάδη με το αριστερό. Δεν τα καταφέρνει. Περαλέφρης μαζεύει. Παπάς τώρα θέλει να ηρεμήσει. Την ομάδα σετάρει. Ταλαιπωρεί τον Μπρούστα. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης. Του Γουζουάζη στον Χρυσοσπάθη. Τέσσερα λεπτά κατά το τέλος του μικρόνου. Άστοχος ο Καγκαλέτρης για τρεις, μαζεύει ο Χρυσοσπάθης, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις επαφείς. Ο Γουζουάζης μάζεψε και πήρε και το φάουλ. Καμία παρεξήγηση μεταξύ των δύο αντιπάλων. Όλα αυτά είναι μέσα στη φάση. Η δύναμη και το πάθος είναι θεμητά. Τα νεύρα είναι αυτά που χαλάνε λίγο τη μαγιά. Θα αναλάβει να κατεβάσει την μπάλα με τη σειρά του. Πιέζει δωρεά από τον παπά. Γουζουάζης εκτελεί από το high post. Εύστοχος. 26 όλα. Το τρέιλερ ο Κακαλέδρης. Προσπείτε τον παπά ξανά. Παίρνει το screen από το Σαφρά. Κάνει μπάλα στο Σταυρόπουλο στο low post. Έρχεται για βοήθεια ο Γουζουάζης, ο Σταυρόπουλος δεν καταλαβαίνει. Ακόμα και χωρίς ισορροπία βρίσκει στόχο. Πολύ καλό μάτς και για τον Άγιο Σταυρόπουλο. Μέχρι τώρα ο Γουζουάζης μεταφέρει την μπάλα για τον Μίρα. Κλείνεται εκεί, ο Γουζουάζης με 6 δεύτερα ακόμα. Συγκρατεί, σπαρίς για 3. Δεν τα καταφέρνει εύκολα ο Χρυσοσπάθης, παπάς τώρα. Θέλει να τρέξει. Αποφεύγει αρχικά το Γουζουάζι, αφήνει στο Χρυσοσπάθη. Παίρνει την baseline ωραία και με ένα γύρο step ξεμαρκάρεται εύκολα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 28-26. Ο Μοίρας προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Τα καταφέρνει, εκτελεί. Είναι κοντό το σουτ, Σαφράς αμέσως για το Χρυσοσπάθη. Έχει μπροστά του το Γουζουάζι και διστάζει. Τώρα παίρνει ένα πικ. Άλλαξε η άμυνα. Σταυρόπουλος γυρνάει στο δεξί του πόδι και εκτελεί. Δεν είναι καλό το σουτ όμως. Γουζουάζης 3-1-2-2. Για το σπαρί. Για 3. Ούτε τώρα. Φάουλ στη διεκδίκηση από τον του δόθηκε το φάουλ. Ο τον Γουζουάζι το φάουλ. Έριξε κάτω το Σαφρά. Είναι το πέμπτο. Τον Μπούλς. Πάμε σε βολές. Και η δεύτερη εύκολα. Ο Μοίρας κάνει ένα λάθος. Μόνο θα φτάσει το Χρυσοσπάθη. Αυτός πατάει δυνατά. Παίρνει το φάουλ, πετυχαίνει εύκολα το καλάθι. Έχει ψηλά. Για το 32-26. Η πρώτη άστοχη βολή για το Χρυσοσπάθη. Μετά από 6 προσπάθειες. Παραμένει το 32-26. Ο Γιάννης Βλατζής στην οργάνωση για την Έγινα. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, αφήνει στον Κουνάδη. Στην αντικατάσταση ο Μοίρας, Καραγιάννης από το λόγο για τον Βλατζή για 3. Είναι καλό το σουτ. 32-29.
Παπάρ. Παρά λίγο να χάσει τον έλεγχο. Σταματάει την τρίπλα και εκτελεί χωρίς ισορροπία. Εύκολα ο Καραγιάννης στη συνέχεια θα παρεμβληθεί ο Παπάς. Η κατοχή παραμένει όμως για την Έγινα. Ξαναπέρασε το μάτς και προσπαθεί να πιέσει τον Γιάννη Βλατζή. Συγκρατεί αυτός ψύχρεμα. Τον αποφεύγει για μια ωραία στην κίνηση. Τελευταία στιγμή πάσα για τον Καραγιάννη. Τον Καλέτρι. Με βήματα η κίνησή του. Σωστό, σωστή υπόδειξη. Για τον Καγκαλέτρι. Εκτελεί για τρεις. Βρίσκει στόχο 35-29. Μοίρας. Με συγχωρείτε. Ο Κατσάς είναι. Σκύπ πάσα για τον Βλατζή. Νάδι στο λόγο. Τον Σταυρόπουλο. Πλησιάζει, κλείνεται. Βγάζει για τον Μοίρα για τρεις. Άστοχο το σουτ. 16 δεύτερα για τους Σπάρτανς να πετύχουν κάτι ακόμα. 12 τώρα. Πολλάς καθυστερεί να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Το Καλέτρις με βγαίνει από το ζίπερ. Φτάνει μπαλό Σταυρόπουλο, αλλά έχει φτάσει μακριά από το καλάθι. Δεν καταφέρνει κάτι με αυτό το δεξί του. 35-29, οι Σπάρτανς προηγούνται τον Έγινα Βούλ στον ημίχρονο. Αμέσως με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ένα εύστοχο σουτ για τους Σπάρτανς, τριών πόντων μάλιστα, γρήγορα στους 9 φέρνουν τη διαφορά. Μοίρας, ο Καραγιάννης ο Λούβος, παγίδα από Χρυστοσπάθη και Σταυρόπουλο, περνάει ανάμεσα όμως ο Καραγιάννης, δεύτερη παγίδα, έξω για τον Αγόρι Βλατζή. Γιάννη Βλατζή, άστοχο το σούτε των πόντων, δεν απάντησε στο προηγούμενο εύστοχο των αντιπάλων. Ο Πολλάς θα κατεβάσει. Θα φράζει για τρεις μετά την πρώτη πάσα. Θέλα Μιστρόφο, Μπούστας, μάζεψε το rebound. Ο Γιάννης Βλατζής κατέβασε την μπάλα, πιέζεται από το Σαφρά. Βρίσκει όμως διάδρομο. Μπροστά όμως το Χρυστοσπάθη αλλάζει γνώμη για το τελείωμα που ήθελε και κάνει κακή εκτέλεση. Καλέτρι στη γωνία για το Χρυστοσπάθη για τρεις. Στοχή αλλά στο πρόβλημα μαζεύει το επιθετικό rebound. Κολλά, το σπίτι. Καλή άμυνα από τον Λαζί. Σταυρόπουλος για τρεις. Ψηλά ο Χρυστοσπάθης. Τύπημα εκεί. Έχει δοθεί αντιαθλητικό στο Χρυστοσπάθη, ο οποίος εκνευρίστηκε από την επαφή που είχε με τον Γουζουάζη. Δεν υπήρχε λόγος. Για το αντιαθλητικό από τον Μούρτζη που πέρασε στη θέση του Κουζουάζη που έπρεπε να αποσυρθεί καθώς μπήκαν εδώ στο γηπέδου άνθρωποι για να δώσουν βοήθεια. Ο Μούρτζης θα βάλει και τους δύο, θα μειώσει στους 7. Θα περάσει και αμέσως έξω, θα δώσει τη θέση του στο σπαρί, μια αλλαγή handball. Από το κέντρο θα επανέλθει την μπάλα. Ο Γιάννης Βλατζής πήρε την πρώτη πάσα. Εκτελεί για 2 από τα 6 μέτρα. Σαφράς θα μαζέψει το rebound. Πολλάς στην βάση της αγωγής. Σαφράς. Καλέτρης, 3 δευτερόλεπτα στην ρακέτα.
Γιάννης Λατζής θα οργανώσει. Για τους Bulls Μπρούστας Καραγιάννης το λόγο. Για μένα δείτε το Σταυρόπουλο. Είναι καλά και κάνει λάθος. Πολλά στα κλέψη. Ωραίος συνδυασμός μεταξύ των Σπάρτων. Σας το πούνε όμως διαδοχικά καταλήγες και δύο φορές ο Χρυσοσπάθης. Η τρίτη φορά του ψηλού θα είναι άστοχη επίσης, αλλά θα πάρει ένα φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Μόλις 14 για επίθεση, ο Μιραζί είναι από τα σκρίν. Με στέμπα και τελεί για 3. Ψηλά από το σπάθι στο rebound. Σαφράς. Για τον Κακαλέτρι. Σκύφασε τον κολλά. Έξτρα για τον Σαφρά. Ωραία πάσα. Πάουλ στο Σταυρόπουλο. Δεν μετράει το καλά του. Μετράει αυτή τη φορά, κερδίζει άλλο ένα φάουλ και χάστηκε και ο Καραγιάννης. Πήρε καλή θέση ο αντιπαλός του. Σέντερε το Σπάρταμς, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Με πολύ καθαρό μυαλό. Κουσβάλι. Το μύθος στο μοίρας. Γυρνάει και εκτελεί. Το αριστερό είναι κακό το σουτ. Μάχη για το rebound. Ο Μπρούστας δεν μπορεί να βρει το τρόπο που συμπέφτει. Τα χέρια του κολλάει μπάλα. Περνάει το κέντρο. Και πάσα για το Σταυρόπουλο παρακινδυνευμένη. Δεν μπορεί ο συμπέκτης του να συγκρατήσει. Time out. Δράση και πάλι μετά το time out. Ο Γιάννης Λατζής στην οργάνωση για τους Bulls. Σε επίθεση. Πιέζει τον κολλά. Έχουν χαθεί αρκετά δευτερόλεπτα. Εκτελεί για 3 από μακριά. Βρίσκει στόχο ο γκάρ της Έλληνας. 42-34. Στο λόγο στο Καλέτρης, ωραία σκαστικότητα τον κολλά, ο οποίος αργεί να βάλει την μπάλα κάτω, κάνει βήματα. Και πάλι αργά, ο Βλατζής αποφεύγει τον κολλά. Εκτελεί για 2 από μέση απόσταση αστοχή, ο ίδιος το rebound. Από την baseline, αφήνει στο μουνάδι. Για 3 ο Κουζουάζης, αφού το σκέφτεται λίγο, την μπάλα φτάνει ίσα ίσα. Το rebound ήταν από τον Ρόκο. Για 3 ο Νίνος δεν βρίσκει στόχο. Νέο επιθετικό rebound. Δύσκολη και κακή πάσα από τον κολλά, νέο λάθος σε κάθε τη πάσα. Ακόμα και στο σπάθι ήταν πολύ ψηλά η μπάλα. Λογικό να ετοιμάζεται ο παπάς να περάσει το μάτς. Βουζουάζης με το Ρόκο. Παρατάει την τρίπλα του, αφήνει στον Καραγιάννη στο mid-post.
Πολλοί κόσμος κοντά, βγάζει για τον Κουνάδη. Θέλει να προσποιηθεί και να παίξει με πλάτη. Μούρτζης στη φλερ πάσα. Δεν έχει στόχαση τη φορά από τα 5 μέτρα. Μάζεψε ο Ρόκος. Κολλάς. Νέα κακή πάσα, λάθος. Ο Μούρτζης προλαβαίνει να πετάξει στο Βλατζή. 2 εναντίον 1. Δεν κάνει καλή εκτέλεση αυτός, αλλά είναι φάουλ από τον Νίνο, ο οποίος γύρισε πλάτη και έσκυψε. Δίνονται και οι απαραίτητες εξηγήσεις στον παίκτο Σπάρτανς για τον λόγο τον οποίο σφυρίχθηκε φάουλ πάνω του. Για τον point guard των Ταύρων της Έλληνας, τους 7 το μάτς. Γκαγκαλέτρης έξω για τον Νίνο, απέναντι για τον Ρόκο που έχει χώρο, προσποιείται, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έξτρα πάσα για τον Παπά, νέο split, αλλάζει χέρι, δεν καταφέρει να εξοχίσει. Ο Καραγιάννης κάνει καλό block out και μαζεύει το rebound. Ο Μούρτζης περνάει ήρεμα το κέντρο. Ισάκη στον Κουζουάζη, πολύ μακριά από το καλάθι. Τώρα είναι ο Κουνάδης στο λόγος με το Χρυσοσπάθη. Γυρνάει με το αριστερό, αστοχή, ο Χρυσοσπάθης μαζεύει το rebound. Παπάς. Νίνος, Καταλέτρης, τα 5 μέτρα. Σκιπ πάσα για τον Ρόκο. Εκτελεί πάνω σε άμυνα από τα 5 μέτρα. Κουνάδης μόνος του στο rebound. Και τώρα Βλατζής σε αργό ρυθμό πάλι. Μούρτζης πιέζεται από τον Νίνο. Γκουζουάζης μακριά από το καλάθι. 6 δεύτερα για επίθεση ακόμα. Παίρνει το σκρίν από τον Καραγιάννη. Παίρνει την baseline, αλλάζει χέρι. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Ο Νίνος με την μπάλα. 3 εναντίον 2. Κάνει βήματα ο Ρόκος που αργεί να βάλει την μπάλα κάτω. Και βάλει ευκαιρία από τους Σπάρτανς για ένα καλάθι στον εφηλιασμό. Ο Μπρούσας πέρασε στο μάσι, θέση του Λατζή. Και τώρα Μούρτζης. Μπρούσας παίρνει το φάουλ από τον Παπά. Το σώμα. Πάλι μπροστά σε την μπάλα, θέλει να παίξει ένα σμένα, βρίσκει διάδρομο, αποφεύγει και τη βοήθεια και φτάνει μέχρι το καλάθι για το 42-37. Μια στριπ κίνηση από το Φανάση Μπρούστα. Νίνος. Ωραία πάσα από τον Καλέτρη που δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάντα 4-37. Κάτι παραπάνω από 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Κουνάδη στο λόγο. Κάτι έξω για τον Μούρτζη. Παραλίγο να χαθεί εκεί η μπάλα. Καραγιάννη στην κορυφή. Θα δεχτεί το στόμα του Καταλέτρη, ο οποίος κλέβει κιόλας. Νίνος. Υψώνει για τον Ρόκο. Αυτός βγάζει έξω. Στο τρέιλερ ο Καταλέτρης. Έξτρα πάσα και τον Χρυσοσπάθη. Πολύ ωραία συνεργασία, σε δευτερεύοντα εφηλιασμό. Μέσα και η βολή στους 10 το μάτς. Είναι ο προσωπικό αντίπαλο. Παραλίγο να κλέψει ο παίκτης Σπάρτανς.
12 δεύτερα ακόμα για την Έγινα που καθυστερεί πολύ να ξεκινήσει τις επιθέσεις της και πολλές φορές αναγκάζεται να εκτελέσει υπό κακές προϋποθέσεις. Ίσως η μεταφορά της μπάλας από το ένα μισό γήπεδο στο άλλο να γίνει πιο γρήγορα, να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα. Αποδεικτική επαναφορά. Ο Μούρτζης δεν μπορεί να τροφοδοτήσει την πέφτη του. Καλή πίεση εδώ από τους Σπάρτανς. Την πρώτη πάσα. Παπάς υψώνει για τον Σταυρόπουλο. Σε Σπάρτανς. Σκύπη πάσα για τον Νίνο. Σταυρόπουλο κοιτάει στο λόγο πως την παίρνει την μπάλα. Γυρνάει, εκτελεί. Την μπάλα κυλάει εκτός. Μπρούστας τώρα θέλει να τρέξει. Κάνει ένα step back και χωρίς ισορροπία. Βρίσκει στο χώρο. Προσωπική ενέργεια. Νίνος στην υπερφόρτωση. Παίρνει το σπίτι από τον Σταυρόπουλο. Ωραία σκαστή πάσα. Εύστοχο το τελείωμα από τον σέντερ των Σπάρτανς. Πολύ καλή εκτέλεση isolation pick. Παραλίγο πάλι να κλέψει ο Νίνος που έβαλε τα χέρια του στη γραμμή πάσας. 15 δεύτερα ακόμα για τους Τάμπους. Καραγιάννης προλαβαίνει τον ξοσπάτη, παίρνει το φάουλ από τον Ρόκο, βγήκε για βοήθεια. Από την τελική γραμμή επαναφορά από τον Κουζουάζη θα γίνει. Πάσα, ο Μπρούστας θα προλάβει, Μούρτζης έχει χώρο. Εκτελεί για τρεις, δεν είναι εύστοχος. Από τα χέρια του Σταυρόπουλου η μπάλα θα περάσει εκτός. 24 δεύτερα ακόμα, όλα για την Έγινα. Μπρούστας. Ο Παπά απέναντί του. Παρνίδι στο κέντρο πέφτει στους Σπάρτανς, παίρνει την baseline αυτός. Δεν τροφοδοτεί σωστά τον Καραγιάννη. Παπάς. Νίνος στη γωνία, ο Ξοσπάθης. Προσποιείται. Θέλει να πάρει τον drive μέχρι μέσα. Βγαίνουν οι βοήθειες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φτάνει στο καλάθι, 51-39. Τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο. Μπροστά οι Σπάρτανς. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει και η τελευταία περίοδος για την Έγινα η πρώτη επίθεση. Ο Κατσάς με την μπάλα. Παρεμβάλλεται ο Ρόκος, δεν αφήνει το Κουζουάζι να πάρει καθαρό post. Η μπάλα θα επανέλθει από την πλάγια γραμμή. Βγαίνει από τα screen ο Κατσάς στην γωνία με το Ξοσπάθη. Αφήνει στον Κουνάδη. Μπρούστας από τη γωνία. Προσποιείται. Παίρνει το σπίτι του Νάδη, αλλάζει άμυνα. Ωραία στην κίνηση. Δεν είναι καλό όμως το τελείωμα. Παπάς αφήνει για τον Ρόκο. Ξανά έξω ο Παπάς. Στην προσπάθη. Παίρνει το σπίτι του Σταυρόπουλου. Με step back εκτελεί από τα 6 μέτρα. Παπάς στο rebound. 10 ακόμα για επίθεση τον πράσινο άστρο. Σταυρόπουλος στο low post. Δεν υπάρχει σφύριγμα. Ο Γιάννης Βλατζής μάζεψε το rebound. Ανεβάζει ρυθμό. Ο Γουζουάζης με χώρο. Φτάνει μέχρι τον πάσιμο. 51-41. Εντελώς μόνος του. Εκτελεί για τρεις. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάζεψε ο Κουνάτης. Μπρούστας τώρα. Ανεβάζει το ρυθμό. Θα πάει μέχρι μέσα, αφήνει στον Κατσά. Για τον Άδη στο τρέιλερ. Ο Ζουάζης με πολύ χώρο από τον λόγο. Καλάθι και φάουλ. Από τον Σταυρόπουλο που άργησε να πάει στο σημείο που έπρεπε.
μαζεύει το rebound. Εξαγωγή στον Παπά. Περνάει από το κέντρο. Περάσαμε τελικά, καθόλου ανώμημα. Παπά ζητάει το σκύνο του Παπαδόπουλου. Κακή πάσα του κλέβει ο Βλαντζής. Περνάει και το κέντρο. Μέχρι μέσα. Με το δεξί. Παίρνει το φάουλ. Για δύο. Μπάλα κυλάει εκτός καλαθιού από τα χέρια του Κουνάδη. Λέει ο διαιτητής της τελικής γραμμής. Κολλάς. Κακή πάσα για τον Σταυρόπουλο. Ο Καλέτρης αναγκάζεται να βάλει τα πόδια για να ακουμπήσει την μπάλα. Το βλέπουν. Διαιτητές αυτό. Ναι, ο λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο λάθος του Κολλά σε τέτοιου είδους πάσα. Κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι κάθετες πάσες χωρίς ευθεία είναι απαγορευτικές. Κουνάδη γυρνάει, κακοπή από τον Καγαλέτη με φάουλ. Τον Μπούλς τους έξι το μάτς. Κολλάς Καγαλέτρη στο μίτπος με τον Κατσά. Σκυπάσα από το ζωσπάθι μπάλα θα πέρασει εκτός. Με τον Σταυρόπουλο. Κατσάς παίρνει καλή θέση στο high-post, αλλά το σούτ του δεν έχει τύχει. Να δώσει μπάλα. Μπαίνει και βγαίνει. Κολλάς. Καλή πάσα αυτή τη φορά για τον Σταυρόπουλο. Χαμηλά το foul. Δεν μετράει το καλάθι. Το πρώτο foul της Έγινας σε αυτό το δεκάλεπτο μετά από σχεδόν 4 λεπτά παιχνιδιού. Baseline επαναφορά. Καγαλέτρης στην κορυφή ο Νίνος. Απέναντι πιέζει τον Μπρούστα. Πιέζει ωραία Μπρούστας. Νίνος εκτελεί. Όχι, τελικά περνάει στο Σταυρόπουλο, ο οποίος παρά τις επαφές βρίσκει ισορροπία και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μου ζωάζει σκάνει τον έλεγχο της μπάλας. Βρίσκει διάδρομο μέχρι μέσα με το δεξί για το 55-45. Να λοιπόν που είναι λάθος. Αβίαστο
κρεώνεται γρήγορα γρήγορα με 4 πόντους, ουσιαστικά 2 και 2. Γουάζης σταματάει και εκτελεί από τα 3 μέτρα, δεν είναι καλό το σουτ. Μεγαλέτρης μάζεψε, Νίνος. Περνάει το κέντρο. Δεν είναι καλή πάσα του στο Σταυρόπουλο, θα κλέψει ο Κουνάδης, ο οποίος προχωρεί την μπάλα. Δίνει και παίρνει, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο τρέξιμο από το σέντερ της Έγινας, που τελειώνει τη φάση, 55-47. Δεν περνάει η πάσα του στο κόψιμο και στο σπάθι. Βρούστας. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ούτε η δική του πάσα πέρασε, αλλά στα χέρια γεννιωτών η μπάλα. Για δύο από την γωνία ο Κατσάς για το 55-49. Time out. Βράζει και πάλι μετά το time out. Για τους Σπάρτανς καταρχήν. Μήνος, στη γωνία. Μακριά από το καλάθι, κλείνεται εκεί η παγίδα, βρίσκει το καγκαλέ. Ακόμα, το λάθι, το στόμα που το σουάζει, λατζής αμέσως για το συμπαίκτη του. Δεν υπάρχει κανένα στήριγμα. Την μπάλα για τους Σπάρτανς, το λάθι. Κλείνεται κάτω το καλάθι. Ο Σταυρόπουλος έχει ξεχαστεί αρκετή ώρα μέχρι στη ρακέτα. 3 δεύτερα. Γιάννης Λατζής στην οργάνωση. Παίρνει το σκρίνα από τον Κατσά. Αλλάζει άμυνα. Σταματάει η νέο σκριν στην μπάλα, μπάλα απέναντι για τον Μπρούστα που εκτελεί για 3, πάνω σε άμυνα. Μεγάλο τρίποντο, μπροστά στο χρυσό σπάθι, με υψωμένο χέρι, 55-52. Νίνος, σε 45 μοίρες, isolation fit με τον Σταυρόπουλο, άλλαξε η άμυνα. Κάνει την κατοχή από το τύπ του Βλαντζή, Μπρούστας. Δυνατή πάσα του σε μικρή απόσταση για τον Λατζή. Χάνεται αυτή η ευκαιρία να φέρουμε το μάτι στον πόντο, ακριβώς 3 λεπτά για τη λήξη. Μονομαχία σε όλα τα επίπεδα, με πολύ πάθος, δύναμη αλλά και αρκετά τεχνικά στοιχεία. Νίνος βρίσκει χώρο και τελεί για 3. Ο Σταυρόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound και κερδίζει το φάουλ από τον Μπρούστα. Το έβαλε λίγο άτσαλα και το χέρι του. Η επαναφορά είναι από το πλάι με τον Smith Forward των Spartans. Καλέτης. Το drive μέχρι μέσα παίρνει το φάουλ. Ανάσα για τους Σπάρτανς, οι δύο εύστοχες βολές του Καγκαλέτρη που ήταν η διαφορά του Μεγαβόλιου να φτάνει σε απόσταση βολής, ξανά στους 5, 57-52. Τώρα αρχίζουν οι κρίσιμες επιθέσεις. Κάθε λάθος εδώ μετράει για διπλό. Κάθε καλάθι το ίδιο. Ο Μπρούστας κερδίζει το φάουλ στο drive. Δεν υπάρχουν ακόμα βολές. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ο Γουζουάζης θα επαναφέρει από την τελική. Μπρούστας. Τελεί και πάλι για 3. Μέσα και αυτό! Με 2 διαδοχικά!
τρίποντα από τον Θανάση Μπρούστα, το μάτς έρχεται σε απόσταση βολής 57-55. Ο Κολάς πιέζεται σωστά, το γουζουάζει και χάνει την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Μπρούστας ταλαιπωρεί τον Κολά και εκτελεί για τρεις. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Με τύπο Κουνάδης. Μπάλα έχει δοθεί για τους Bulls, αν δεν κάνω λάθος. Μούρτζης. Κατσάζει, είναι από το σκριν. Ποστάρει τον Μπρούστα που έχει κοντύτερο αντίπαλο, έχουν προσαρμόσει ψηλή όμως. Κατσάς, το χάει προς το Κουνάδης, εκτελεί. Δεν τα καταφέρνει, ο Σταυρόπουλος μαζεύει, αποφασίζει να κατεβάσει κιόλας. Μέχρι μέσα, φάουλ από τον Κουνάδη. Δικαίωμα για δύο βολές. Νευρικές επιθέσεις για τις δύο ομάδες στις τελευταίες τέσσερις κατοχές. Παραμένει το 57-55, ο Σαφράς παίρνει το σκριν και εκτελεί για τρεις. Είναι κοντό το σουτ, βιαστική επιλογή από τον παίκτο Σπάρτανς. Εύκολο Κουνάδη στο rebound και τώρα Μούρτζης στο σετάρισμα. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Λογικά, δύο επιθέσεις για τους Bulls και μία για τους Spartans. Πάντα λογικά. Στην κορυφή ο Μπρούστας θέλει να παίξει ενασμένα, να αφήνει στον Κουνάδη. Χέρι με το σπαρί που εκτελεί για τρεις. Μέσα! 57-58 μπροστά η Έλληνα. Παπά συγκρατεί. Περνάει και το κέντρο. Αφήνει στο Σαφρά. Καταλέπει. Για δύο από μακριά. Δεν είναι καλό το σπίτι. Φιλά ο Χρυσός Πάτης. Συγκρατεί. Μάχη με τον Κουνάδη για την κατοχή. Η μπάλα περνάει έξω. Για να δούμε τι έχει δοθεί. Δεν υπάρχει φάουλ. Για τους Spartans η μπάλα. Έχουν 12 δεύτερα για επίθεση. Ο Σαφράς τα επαναφέρει. Σταυρόπουλος. Βάζει ωραία το κορμί του. Παίρνει το διάδρομο, κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια. Ο Κουνάδης απορεί, αλλά έχει γίνει φάουλ με το σώμα. Έχει πάρει διάδρομο ο παίχτης των Σπάρτανς, σε κακό διαμαρτύρεται.
57-58 για την Έγινα. 17 δεύτερα ακόμα. Μέσα η δεύτερη. Στοχή το μάτς. Time out. 17 δεύτερα για την Έγινα. Το μάτς στοχή. Καραγιάννης. Κακή συνεργασία με τον Μούτζη. Ο Σταυρόπουλος κλέβει. Κάνει την πρώτη προσπάθεια, κάνει και τη δεύτερη. Να δούμε αν μετράει το καλάθι. Μετράει το καλάθι, υπάρχει και φάουλ. Μεγάλο λάθος από την Έγινα στην επαναφορά. Κακή επιλογή του Μουρτζή να μην πιάσει την μπάλα, έστω και αν έκανε προς πίσω. Έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να εκτελέσουν επίθεση χωρίς να έχουν επιστρέψει οι υπόλοιποι Εγινιώτες. Μέσα και η βολή. Νέο time out. 3,2 δεύτερα ακόμα στο ταμείο. Μόνο μία ευκαιρία για ισοφάριση μεσού τριών πόντων. Ο Κουζουάρης επαναφέρει για τον Μπρούστα. Δεν κάνει καλοκαιρισμό. Είναι το τέλος, 61-58, οι Spartans μέσα σε αγκαλιές. Θα κερδίσουν τον ντέρμπι κορυφής με τους Έγινα Μπούλς. Καλό σας βράδυ.